Υπάρχει λοιπόν μια κατοχική δύναμη εισβολής και η Ελλάδα παράλληλα την βλέπουμε να αποκτά ευρύτερες συμμαχίες. Μπορεί πράγματι να υπάρχει μια ευρύτερη συμμαχία ελληνική στα πλαίσια αυτά για την ελευθέρωση των κατεχομένων? Εδώ θα σας στενοχωρήσω. Χρησιμοποιούμε πολύ τελευταία τη λέξη συμμαχία. Θεωρώ όμως ότι η τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκε και έχει ουσία η λέξη συμμαχία είναι μόνο στην περίπτωση του ΝΑΤΟ, που εκεί υπάρχει το περιβόητο άρθρο 5 που μιλάει για συλλογική άμυνα. Τότε όσες χώρες είναι εκεί θα συμμαχήσουν, δηλαδή θα πάνε μαζί στη μάχη. Με αυτή την έννοια ερμηνεύω τη λέξη συμμαχία. Αυτά που κάνουμε σήμερα είναι πάρα πολύ καλά. Ασφαλώς και ενισχύουν το προφίλ της χώρας, των χωρών και της Ελλάδος και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ασφαλώς και διευρύνεται η ενημέρωση για την κατάσταση στην περιοχή. Ασφαλώς και προβάλλονται οι εθνικοί στόχοι, τα κυριαρχικά δικαιώματα, οι επιδιώξεις κλπ. Ασφαλώς φαίνεται ο σταθεροποιητικός παράγοντας και των δύο χωρών στην περιοχή και έλεγα πάντα στους συναδέλφους μου με την ιδιότητα του αρχηγού, «You should choose who is going to be your partner in East Mediterranean». Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό θα πρέπει να το αναδείξουμε πιο πολύ, δηλαδή ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Και όταν έχεις ένα καλό προϊόν, θεωρώ ότι είναι δόκιμο να το διαφημίζεις κιόλας μέσα στο πλαίσιο του διπλωματικού. Δεν χρειάζεται να πάμε σε άλλες λύσεις. Έρχομαι τώρα στην κατάσταση αυτή. Συμφωνώ με τον κύριο Πρέσβη και στενοχωριέμαι και ο στρατιωτικός, διότι δεν εφαρμόστηκε μια ανάλογη διαδικασία εκείνης του 22 για τα γεγονότα στην Κύπρο. Δεν ξέρω αν εκείνη η 6 ήταν η καθαυτό υπεύθυνη, αλλά η κοινή γνώμη αποδέχθηκε ότι κάποιο σύστημα απέδωσε δικαιοσύνη και τιμώρησε, εν πάση περιπτώσει, με τον τρόπο που τιμώρησε εκείνος. Δεν έχω καμία διάθεση απανθρωπιστική κλπ, αλλά αυτό είναι η δικαιοσύνη. Και η λέξη προδοσία νομίζω ότι περιέχεται στα γεγονότα της, όχι η λέξη, η πράξη προδοσία. Ας πάμε τώρα στο άλλο θέμα. Και μετά από τις τελευταίες εξελίξεις και όλα στο νησί και την Κύπρο και την πρώτη γυναίκα πρόεδρο της Βουλής, την αγαπητή κυρία Δημητρίου κλπ. Εδώ πριν από λίγο, πριν να συνδεθούμε μαζί, υπήρχε μια σύσκεψη τέλος πάντων κάποιον της ΑΧΕΠΑ της Κύπρου. Και εκεί είπα ότι όταν έχουμε εθνικό θέμα ή εθνικό πρόβλημα, θα πρέπει να έχουμε και εθνική θέση ή εθνική λύση, αν θέλετε. Δυστυχώς, επί 47 χρόνια έχουμε άπλιστες, άπειρες κομματικές λύσεις και απόψεις, δεν έχουμε όμως συνθέσει ακόμα μία λύση. Και όταν εννοώ μία λύση, θα πρέπει εμείς να το γράψουμε το πακέτο και όχι να μας το ετοιμάσει ένας γραφειοκράτης στον ΟΗΕ ή κάπου αλλού, σε ένα άλλο γραφείο. Εμείς είμαστε η συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, αυτό που είναι σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία. Το ψήφισμα 186 δίνει όλα τα δικαιώματα σε αυτή την κυβέρνηση. Εμείς να γράψουμε λοιπόν αυτό το σχέδιο. Υπήρξαν περίοδοι στα 47 χρόνια αυτά που υπήρχαν καλά αυτιά και από τις τουρκοκυπριακές, αν θέλετε, εντός παρενθέσεως ηγεσίες. Και θεωρώ ότι, χωρίς να κάνω τον μεταχριστό προφήτη, θεωρώ ότι θα έπρεπε μία λύση να προκύψει από την Κύπρο, για την Κύπρο, από τον λαό της Κύπρου, τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους. Τώρα, με όλα αυτά που γίνονται, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι υπάρχουν και 47 χρόνια, δηλαδή μια μισή γενιά περίπου. Και αν θεωρήσουμε ως δεδομένο ότι ένα είδος κενού εμπιστοσύνης υπήρχε πριν το 1974, σκεφτείτε τι συνέβη τώρα που δεν έχουμε και την επαφή της καθημερινότητας, δηλαδή. Πόσο πρέπει να δουλέψουμε για να ξαναχτιστεί αυτή η εμπιστοσύνη πάλι και βεβαίως να έχουμε τη λύση μας. Αντί να γράφουν κάποιοι άλλοι λοιπόν, και να κλείσω αυτό την παράγραφο, αντί να γράφουν κάποιοι άλλοι τις 6.000 σελίδες, δεν ξέρω πόσες ήταν, το σχέδιο ΑΝΑΜ κλπ, ας το γράψουμε εμείς το σχέδιο της λύσης. Δεν χρειάζονται τόσες χιλιάδες σελίδες. Ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση, ξέρουμε ποια είναι τα γεγονότα, ξέρουμε ποιοι είμαστε, ξέρουμε τους χαρακτήρες μας, ξέρουμε τον πολιτισμό μας, ξέρουμε την ιστορία μας και θεωρώ ότι σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να κινηθούμε και βεβαίως όσο περνάει ο καιρός θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι και συνάντησα τέτοιους ανθρώπους, πολλοί στον κόσμο, ενώ στις διάφορες χώρες,
δεν έχουν ιδέα περί του τι είναι το Κυπριακό και πολύ λίγοι γνωρίζουν ότι είναι θέμα εισβολής και κατοχής. Αναδεικνύεται πολύ ότι είναι κοινοτικές διαφορές. Έρχομαι τώρα στο άλλο θέμα. Αναφέρθηκε ο κύριος Πρέσβης και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Θεωρώ ότι μία πράξη που έγινε σε αυτά τα 47 χρόνια ήταν η κίνηση εκείνη και με, αν θέλετε, και με πολιτικά αντιδιαμετρικές θέσεις, Κληρίδη στην Κύπρο, με τον Γιαννάκιο Μύρο, τον αείμνηστο Κληρίδη, με τον Γιαννάκιο Μύρο, υπουργό άμυνας, Παπανδρέου στην Ελλάδα, με τον Αρσένη και τον Παραγιουδάκη κλπ. Όλους αυτούς και κάναν το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου και όχι το ενιαίο δόγμα όπως κάποιοι το λένε. Τον αμυντικό χώρο θέλαμε να συνδέσουμε από το Ριζοκάρπασο, από τον Άγιο Ανδρέα μέχρι τη Βίσα τέλος πάντων. Τότε ναι, γίνανε ωραία πράγματα και χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη για να τα περιγράψω. Μια καταπληκτική αεροπορική βάση στην Πάφο, δεν είναι μυστική ούτε απόρριτη πλέον, έχει χρησιμοποιηθεί από πολλές αεροπορίες, η οποία για την εποχή της ήταν state of the art, σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, συνεχίζει να έχει δυνατότητες υψηλού επίπεδου. Και μένω σε αυτό. Η ναυτική βάση δεν ακολούθησε, βεβαίως, και θα επανέλθω σε αυτό, με συγχωρείτε. Η ναυτική βάση ήταν πιο μικρή και κατεστράφει το 2011 με την έκρηξη στο Μαρί, ξαναχτίστηκε μια ναυτική βάση και βεβαίως τώρα είναι σε εξέλιξη και εύχομαι να μην σταματήσει ένα μεγαλόπνοο σχέδιο, μια μελέτη η οποία αναβαθμίζει τη θέση της Κύπρου στις ναυτικές επιχειρήσεις στη Μεσόγειο με προβλήτες και με θέση docking, τέλος πάντων capabilities, πολύ μεγάλες και δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες για να μην κατηγορηθώ και για, πώς το λένε, διαρροή απορρίτων. Πάντως αυτό που είναι στο σχέδιο και ναι, υπάρχει ενδιαφέρον από τη Γαλλία να το κάνει, όχι όμως με αυτό που λένε κάποιοι, η Γαλλία να κάνει τη βάση. Η Γαλλία θα χρηματοδοτήσει και θα πάρει υπηρεσίες. Είναι ένα είδος, πέστε το, leasing, ας το πούμε έτσι. Διότι χρειάζονται πολλά χρήματα για να γίνει και τεχνογνωσία. Οπότε αντί να περιμένουμε πολλά χρόνια, θα γίνει πιο γρήγορα, εκτιμώ ότι θα γίνει πιο γρήγορα, και θα γίνει η ανταπόδοση, αν θέλετε, του κόστους αυτού με υπηρεσίες στο βάθος του χρόνου. Οι υπηρεσίες είναι κοστολογημένες, είτε λέγεται ελιμενισμός, είτε λέγεται υποστήριξη τεχνική, είτε αποθήκευση κλπ. Κλπ. Όλα αυτά που χρειάζονται, καύσιμα και δεν ξέρω τι άλλο. Λοιπόν, ερχόμαι τώρα να πάω πάλι πίσω όμως. Υπάρχουν μελέτες, κύριε Πρέσβη, που έχουν γίνει σοβαρές μελέτες και δυστυχώς, από ό,τι λένε και οι φίλοι και συνάδελφοι στην Κύπρο, κόστησαν στις καριέρες κάποιων αξιωματικών εξ Ελλάδος. Γιατί είπανε πράγματα όπως τα είπατε κι εσείς, για το τι πρέπει να γίνει και αυτό που λέμε εμείς σήμερα και έλεγα κι εγώ στα 3 χρόνια, η ανάπτυξη της αεροναυτικής διάστασης δεν είναι κάτι καινούριο, ούτε το ανακάλυψα εγώ το 2017. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα και εκεί μια χώρα λοιπόν που περιβάλλεται από θάλασσα, έχω πει θα έπρεπε, βεβαίως και με τη συνδρομή της Ελλάδας, θα έπρεπε να έχει τη δυνατότητα τουλάχιστον να επισκέπτεται τα οικόπεδά της. Και σε ό,τι αφορά το ναυτικό. Ασφαλώς, τηρουμένων των αναλογιών, δεν μπορείς να γίνεις ούτε έκτος στόλος, ούτε πέμπτος στόλος, ούτε δέκατος στόλος. Μπορείς όμως να έχεις ένα επίπεδο ναυτικής ικανότητας, ναυτικής αποτροπής, με τα συστήματα που υπάρχουν και να κάνεις την παρουσία σου και έντονη και εμφανή. Από την άλλη πλευρά όμως η πραγματικότητα λέει και μετά τον Αύγουστο του 1974 καταλήξαμε εκεί που καταλήξαμε, η στρατιωτική λύση ουδέποτε υπήρξε επιλογή, ως επιλογή, κύριε Πρέσβη, και διορθώστε με αν κάνω. Όχι, είναι γεγονός. Οπότε εφόσον αυτή η επιλογή απορρίφθηκε από τα πολιτικά συστήματα και της Ελλάδος και της Κύπρου, οπότε όλο το άλλο οικοδόμημα χτίστηκε πάνω σε αυτό. Αργότερα, στην αρχή ξεκινήσαμε, γιατί είναι και όροι που δεν τους είχαμε από την αρχή, ξεκινήσαμε με μια αμυντική δυνατότητα, ικανότητα, φτάσαμε μετά στην αποτροπή. Έπρεπε να ενισχύσουμε τον παράγοντα της επιτροπής, όπως ο καθένας αντιλαμβάνεται την αποτροπή. Και εκεί υπάρχουν διφορούμενες απόψεις. Ωστόσο, όμως, με την απλή εξήγηση, αποτροπή εννοούμε να την κίνηση να υποχρεώσουμε τον αντίπαλο να σκεφτεί 2 ή 3 φορές την πράξη του, αν θέλετε. Για να σκεφτεί το κόστος όφελος, δηλαδή τι θα το κοστίσει και τι θα κερδίσει. Σε αυτό νομίζω ότι έχουμε πετύχει.
Υπάρχει η καθημερινή συνεργασία των δύο Υπουργείων Άμυνας, Εθνικής Άμυνας και Άμυνας. Υπάρχει η στρατιωτική συνεργασία και δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες και μέσω των συναλλαγών και μέσω της παρουσίας της Ελλάδας ως εγκύτριας δύναμης με την ΕΛΤΙΚ κλπ. Θεωρώ ότι ναι, αυτή τη στιγμή η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει ένα ικανοποιητικό επίπεδο αποτρεπτικής ικανότητας, το οποίο αποτελεί ένα, αν θέλετε, πρόχωμα σε κάθε κίνηση της Τουρκίας. Βεβαίως, πολλοί με ρωτούσαν τι θα γινόταν το 1974 και αν το ήθελε η Τουρκία, τέλος πάντων. Δεν μπορώ να ξέρω τι θα γινόταν το 1974 και αν ήθελε η Τουρκία και αν μπορούσε η Τουρκία να πάρει όλο το νησί κλπ. Ας πούμε, όλα αυτά είναι υποθετικά πλέον. Μπορεί να υλοποιήθηκε και το σχέδιο, όπως λέω πολλές φορές, το Νιχάτε Ρήμ, που υπήρχε και η γραμμή του Κιουτσούκ μετά, που είναι γραμμένη στο βιβλίο, ας πούμε. Δεν μπορώ να πάω πίσω και να ερμηνεύσω δηλαδή κινήσεις κλπ. Ωστόσο όμως, αφού η επιλογή ήταν η γραμμή, άρα και η ιδέα της διχοτόμησης υπήρχε από τότε. Απλά η Τουρκία έχει τη δυνατότητα, η πολιτική της Τουρκίας, να έχει συνέχεια και να έχει και υπομονή. Και να εκμεταλλεύεται συνέχεια τις δικές μας, αν θέλετε, τη δική μας αναβλητικότητα ή τη δική μας αναποφασιστικότητα ή τη δική μας, τέλος πάντων, ας περάσει αυτός ο καιρός, τώρα έχουμε εκλογές, μετά έχουμε εκείνο, μετά έχουμε το άλλο. Ωστόσο όμως, το με επιτρέψετε να πω και δεν θέλω να κληθεί ως επιθετική κίνηση προς κανέναν, τα σκουπίδια κάτω από το χαλί παραμένουν σκουπίδια. Αυτή είναι η δική μου έτσι. Τώρα, αν μπορούμε, σε έναν πόλεμο που λέει δεν μπορείς να πεις ποιος θα νικήσει. Είναι όπως μέχρι χθες η Σάκαρη πήγε στο 9-7 και έχασε από μια άστοχη κίνηση. Άρα λοιπόν, πόλεμο, όταν μιλάμε για πόλεμο, θα πρέπει να αναφερόμαστε στα κράτη. Είναι τα κράτη έτοιμα για πόλεμο. Δεν αφορά μόνο στις ένοπλες δυνάμεις ο πόλεμος. Οι ένοπλες δυνάμεις, θεωρώ, μέσα στις δυνατότητες που τους έχουν παρασχεθεί, και δεν είναι αυτό, αν θέλετε, εγωιστικό από την άποψη ότι προέρχομαι από τις ένοπλες δυνάμεις, θεωρώ ότι θα διεξαγάγουν στρατιωτικές επιχειρήσεις με βάση τις συνθήκες, τα μέσα και τις δυνατότητες που θα έχουν εκείνη τη στιγμή. Το αποτέλεσμα όμως δεν μπορεί κανείς να το προσδιορίσει. Ότι θα υπάρχουν ζημιές, θα υπάρχουν ζημιές. Ότι θα υπάρχουν επιτυχίες, θα υπάρχουν και επιτυχίες. Στο τέλος όμως, όταν θα πάμε στο λογαριασμό, θα πρέπει να το δούμε. Αν με ρωτάτε αν προτείνω ή όχι, πάντα ήμουν υπέρ αυτής της κίνησης και θεωρώ ότι ό,τι χάθηκε με τα όπλα, κερδίζεται με τα όπλα. Ό,τι χάθηκε με αίμα, παίρνεται μόνο με αίμα. Στις υπογραφές δεν ξέρω ποιοι θα είναι αυτοί που θα παίξουν το παιχνίδι αυτό. Είναι τώρα καιρός να συζητάμε κάτι τέτοιο. Όπως λέμε ότι είμαστε έτοιμοι για την αποτροπή και σε περίπτωση αποτυχίας της αποτροπής θα εμπλακούμε και σε επιχειρήσεις, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Βεβαίως αυτό, όπως είπε ο κύριος Πρέσβης, και χαίρομαι που το ακούω από έναν διπλωμάτη, θα πρέπει να περάσει και στην κοινή γνώμη. Η ύπαρξη των ενόπλων δυνάμεων δεν είναι μόνο για μια καλή μετάθεση ή να υπηρετήσει ο γιος μας κοντά στο σπίτι. Θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι αυτό το εργαλείο του κράτους, οι ένοπλες δυνάμεις, πέρα από την καθημερινότητά τους, έχουν και μία αποστολή. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό ή μήπως υποκρινόμαστε κρυβόμενοι πίσω από το δάχτυλό μας? Θα πρέπει λοιπόν και εκεί να απαντήσουμε σε άλλα ερωτήματα. Και λύσεις υπάρχουν και τακτικές υπάρχουν και δυνατότητες υπάρχουν και πολλά άλλα υπάρχουν, και μην εκλειφθεί ότι αυτό κατηγορώ το πολιτικό σύστημα. Το κράτος δεν είναι μόνο πολιτικό σύστημα. Είναι όλοι οι θεσμοί και οι οργανισμοί μαζί. Μακρηγόρησα, αλλά μπορούμε να μιλάμε για ώρες. Ξέρετε, έχω και εγώ ένα βάρος, κύριε Πρέσβη, τώρα μέσα μου. Και όπως είπα και νωρίτερα, πλέον είμαι και εγώ μέρος του προβλήματος.